Είμαστε σαν πρωταθλητέ και φεύγουμε σαν πρωταθλητέ. Δεν έχουμε καμία ανάγκη να δείξουμε ποιος είναι ο Ολυμπιακός, το αποδείξαμε εδώ μέσα. Σπάσανε τα ταμεία της ΑΕΚ σήμερα, αμφιβάλλω να έχει ξανακάνει τόσες πολλές τις πράξεις. Από τον κόσμο, εγώ τα λέω δυνατά. Δεν έχω ανακάνει κανέναν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο διαιτητής ήταν όπως το είπα, έπαιζε 80-20. Στου Καραϊσκάκη βάλανε γκολ με το χέρι, δεν μίλησε κανένας, ήταν τρεις διαιτητές. Φαίνεται ότι είχαν τσίπλες. Ακούτε τι γίνεται. Ακούτε στον κήπο αυτό, δεν με αφήνει να μιλήσω. Ούτε δημοκρατία δεν έχουν εδώ. Ούτε δημοκρατία δεν έχουν εδώ. Λοιπόν, εγώ θα τα λέω χήμα, τους βλέπετε πως με πιέζουν. Τους ακούτε στον κήπεδό του. Τα κάνουμε εμείς αυτά στους Καραϊσκάκη. Πού είναι οι κύριοι εισαγγελείς και οι διάφοροι. Ακούστε τι γίνεται. Με ενοχλούν να μην μιλήσω από την αλήθεια. Στην κατάσταση που είναι. Και ακούτε τι γίνεται απ' έξω. Να κινδυνεύουν κιόλας εδώ μέσα. Λοιπόν, τώρα... Για δείτε, όταν κάθονται και στον διακόπτη μου. Να πάνε στον ρυθμό του και τον συγχωρείτε. Λοιπόν, ο κύριος Σιδηρόπουλος ξέρετε ότι εγώ δεν τον ξέρω ποτέ για διευθυντή. Σήμερα απέδειξε με κάτι πολύ πονηρά σφυρίγματα. Στο δεύτερο λεπτό, σε ποιον έβγαλε κάρτα. Στο δεύτερο. Χωρίς αιτιολογημένη, γιατί πήρε να κλείνοντα και δεν έβγαζε κάτι. Στο Ρωμά. Για να δημιουργήσει κλίμα για τον Ολυμπιακό τρομοκρατία. Αυτά είναι τα φοβερά. Και μετά στο Φορτούνι, καραμπινά την κόκκινη κάρτα στη σέντρα, την αποφεύγει και δεν είναι. Εξάστε όλα τα άλλα στηρίγματα τα οποία έκανε αλλοπρόσαλα και είναι 80% υπέρ της ΑΕΚ, 20% δεν μας νοιάζει εμάς. Εμείς ήρθαμε και κερδίσαμε, είναι Ολυμπιακός, κύπελα έχουμε όσα θέλουμε, μπορούμε να τους χαρίσουμε κανένα. Δεν έχουμε ανάγκη από κύπελα ούτε από τίποτα. Θέλουμε να παίρνουμε μεγάλες νίκες, μας κυνηγήσαν όλοι φέτος. Η ΕΠΟ άμα έχει φιλότιμο που πρέπει να παρατηθούν όλοι. Διότι όλοι αυτοί έχουν συγγράμμει στο να βγάζονται τους παρατηρητάς, τους διάφορους, οι οποίοι είναι, είδατε αυτόν, ο οποίος μίλησε την προηγούμενη φορά και δεν έχει τηλεόραση, τι κανείς ομάδος οπαδός είναι, τι σκευωρία έκανε για να δημιουργήσει όλα αυτά τα θέματα. Σήμερα εδώ μέσα εμείς είμαστε άψογοι σαν ομάδα. Και ούτε ήταν η ΑΕ. Πώς μπήκανε μέσα στον Αγγλιστάκη, εκεί που είναι τα επίσημα, που είναι η φυσούνα. Είχα από 30 και 30 άτομα δεξιά και αριστερά και μας προφυλακίζανε εκεί πέρα. Λοιπόν, τίποτα από ναι, τους σηκωθήκαμε και φύγαμε, διότι σας επαναλαμβάνω, εδώ λένε για το Καραϊσκάκη, μοναστήρι του Καραϊσκάκη μπροστά εδώ πέρα. Είπατε, ό,τι είπα, ούτως, μέσα δεν ξέρω τι έγινε, γιατί εγώ ήμουν εκνευρισμένος και σηκώθηκα και έφυγα, όχι εκνευρισμένος, πήγα και σας χαρητήρια στα παιδιά, τους είπα ότι είσαστε πρωταθλητέ, έτσι παίζουμε πρωταθλητέ, διδάξατε τι θα πει πρωταθλητισμός, παίξατε μπάλα, άσχετο αν είχαμε αντιχεία και δεν βάλαμε και δεύτερο γκολ. Από εκεί και πέρα δεν έχει σημασία και αποδείξατε ότι είσαστε η ομαδάρα και ας λένε ό,τι θέλουν. Λοιπόν, εγώ είμαι πανευτυχής που είμαι Ολυμπιακός, η φίλα του Ολυμπιακού να τη θεωρήσουν σαν μεγάλη πρόκληση. Πέρσι μας απέκλεισε ο κύριος Κοντονής, επειδή έδωσε παράταση 1,5 μήνα, οι παίκτες ήταν με τις βαλίτσες να φύγουν και μείνανε εδώ πέρα και είχαμε τρομερά επεισόδια. Δεν μπορούσαμε να τους μαζέψουμε, δηλαδή φτάνει να το χάσει ο Ολυμπιακός. Τα ίδια γίνανε και φέτος. Γίνονται συνεδρίες, πιάνουν ομάδες. Μιλάει ο ένας, μιλάει ο άλλος. Να δούμε στα δικαστήρια θα παίζεται το ποδόσφαιρο τελικά. Και προσπαθούν να εκμεύσουν πρωταθλήματα. Τα πρωταθλήματα δεν θα τα πάρετε ποτέ παρά μόνο μέσα στον κήπο. Εμείς εφέτος με τέτοιο κυνηγητό. Και τι να σας πω δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν έχει κυνηγηθεί ο μάλλον.